Γεια σας. Σε αυτή τη σειρά των μαθημάτων θα εξετάσουμε την εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ρητορία, έτσι όπως παρουσιάζεται και στο βιβλίο της Δευτέρας Λυκείου. Ένα πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το πώς περάσαμε από την ρητορική ως κάτι το ασυστηματοποίητο στην ρητορική ως μία συστηματοποιημένη πλέον επιστήμη. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε για τη λεγόμενη φυσική ρητορία, όπως λεγόταν, ή αλλιώς ευγλωτία, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και μέσα από τα ομοιρικά έπι. Παραδείγματος χάρη, η φυσική ευγλωτία ενός ανθρώπου ήταν ένα σπάνιο θεϊκό χάρισμα. Μάλιστα, ο ιδανικός ήρωας σε αυτήν την εποχή έπρεπε να συνδυάζει το λόγο και το έργο, ή αλλιώς, όπως είναι η αρχαία φράση, μύθον τε ρητήρ, έργον τε πρικτήρ. Βλέπουμε μέσα λοιπόν από τα ομοιρικά έπι προσωπικότητες όπως ο Νέστορ, οι οποίες προσωπικότητες χαρακτηρίζονται από αυτή τη φυσική ευγλωτία. Και μάλιστα για τον Όμηρο δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα στις τάξεις. Δηλαδή, αυτό το χάρισμα το έχει και ο Νέστορ, ο οποίος είναι από αριστοκρατική γενεά, αλλά και ο Ασήμαντος Θερσίτης. Στη συνέχεια, πέρα από τον Όμηρο, βλέπουμε αυτό το φυσικό χάρισμα και στα έργα ποιητών όπως ο Σόλων ή ο Πίνδαρος και στις αγορεύσεις σημαντικών προσώπων, έτσι όπως προκύπτουν και μέσα από τα ιστορικά έργα και ειδικά του Ηροδότου. Βέβαια, σε αυτό συνέβαλε εκείνη την εποχή αυτό που θα λέγαμε και σήμερα και ονομάζεται και τότε η συγχωρία. Δηλαδή, ότι όλοι μπορούσαν να λάβουν το λόγο εξίσου και αυτό βεβαίως έδινε τη δυνατότητα κάποιοι να ξεχωρίσουν ανάλογα με το φυσικό τους ταλέντο. Σίγουρα σπουδαίοι ρήτορες της εποχής ήταν ο Θεμιστοκλής, ήταν ο Περικλής, ο οποίος ενδεχομένως είχε και θεωρητικές ρητορικές γνώσεις. Όμως ακόμα είμαστε σε αυτή τη φάση σε ένα ασυστηματοποίητο στάδιο. Δηλαδή η ρητορική είναι ένα φυσικό ταλέντο που υπάρχει σε κάποιον ή δεν υπάρχει. Σιγά σιγά όμως η συστηματική ρητορική αρχίζει να γεννάται. Ένα σημαντικό βήμα είναι όταν το 466 π.Χ. στη Σικελία καταλήθηκε το τυραννικό καθεστώς και αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Αυτό το γεγονός συνέβαλε για τον εξής λόγο, διότι μετά την κατάληψη του τυραννικού καθεστώτος πολλοί άνθρωποι θέλησαν να διεκδικήσουν πίσω τις περιουσίες τους, τις οποίες είχε δημεύσει το τυραννικό καθεστώς. Έτσι προέκυψε μία ανάγκη οι άνθρωποι να καταφύγουν στα δικαστήρια και μέσω του δικανικού, τότε βέβαια ακόμα συστηματοποίητου του λόγου, να διεκδικήσουν πίσω τις περιουσίες τους. Εμφανίστηκαν επίσης στη Σικελία δύο σημαντικές προσωπικότητες της ρητορικής, ο Κόραξ και ο Τησίας, οι οποίοι θεωρούνται μάλιστα και οι δημιουργοί της συστηματικής ρητορικής. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτοί διαιρούν τον ρητορικό λόγο στα μέρη του, έτσι όπως είναι γνωστά μέχρι και σήμερα, και επίσης είναι αυτοί που πρώτη φορά μίλησαν για τα οικότα, δηλαδή κάποια πιθανολογικά ή λογικά επιχειρήματα, με τα οποία προσπαθούν να πείσουν. Μάλιστα, ο Τησίας θεωρείται ο πρώτος που συνέγραψε εγχειρίδιο ρητορικής, που φέρει τον τίτλο «Τέχνη». Εννοείται ρητορική τέχνη. Στη συνέχεια, μετά τη Σικελία, θα περάσουμε στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Η Αθήνα γίνεται ένα σημαντικό κέντρο της ρητορικής της εποχής, για ορισμένους συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι ευνόησαν αυτήν την καλλιέργεια της ρητορικής στην Αθήνα. Παραδείγματος χάρη, η Αθήνα ήταν ούτως ή άλλως μία μεγάλη πόλη συγκριτικά με άλλες. Αυτό σήμαινε
ότι εκεί συνέρεαν σημαντικοί δάσκαλοι της εποχής, προσωπικότητες της φιλοσοφίας, της ρητορικής κτλ. Δεύτερος λόγος που ευνόησε ήταν το πολίτευμα της Αθήνας. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη του λόγου, διότι όλοι μπορούν να λάβουν εξίσου το λόγο, αυτό που ονομάσαμε πριν εισηγορία. Επίσης, ήταν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των Αθηναίων πολιτών, οι οποίοι παραδοσιακά, το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα, ήταν πολύλογοι και τους άρεσε ο λόγος, το δικαστήριο κτλ. Και τέλος, εκεί έμεναν σημαντικοί σοφιστές, ο Πρωταγόρας, ο Πρόδικος, οι οποίοι δίδασκαν και την γραμματική τότε, θα λέγαμε, δηλαδή την τεχνική του λόγου. Στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο μάθημα, θα προσπαθήσουμε να δούμε σιγά σιγά την εξέλιξη της ρητορίας σε κάτι όμως πιο συστηματοποιημένο ως επιστήμη πλέον, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών.